Κύριε Ιωαννίδη, είστε στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα σας, ναι. Καλησπέρα και από εμάς και να σας ευχαριστήσουμε που δεχτήκατε το καλεσμά μας και ανταποκριθήκατε. Καλά. Θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς για το νομοσχέδιο περί παιδείας. Ναι. Ποιες ακριβώς είναι οι αντιρρήσεις σας και γιατί? Πρόκειται για ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο. Mm-hmm. Απαράδεκτο νομοσχέδιο γιατί ουσιαστικά σε συνθήκες που και οι φοιτητές και οι μαθητές αυτή τη στιγμή, κυρίως οι φοιτητές, διεκδικούν εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια με ασφάλεια, αλλά οπωσδήποτε να συνεχιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία, της οποίας η αναστολή έχει οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, συσσωρεύοντας πραγματικά μορφωτικά κενά για τους αυριονείς επιστήμονες που κατά τα άλλα κόπτεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση επιλέγει και δείχνει τις προτεραιότητές της να φέρει ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει γίνει αποδέκτης συνολικά αντιρρήσεων, ενστάσεων και προβληματισμών του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας και του κόμματός μας φυσικά. Πού επικεντρώνουμε λοιπόν τις αντιρρήσεις μας? Αν θέλουμε να το δώσουμε συνοπτικά, θα πούμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει ένα σημαντικό λιθαράκι στο να δημιουργηθεί ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα δουλεύει ακόμα πιο έντονα, ακόμα πιο αποτελεσματικά για τις ανάγκες των λίγων, κόντρα στις ανάγκες των πολλών, όπου η επιστήμη δηλαδή θα αξιοποιείται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ έχει όλες τις δυνατότητες σήμερα να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που υπάρχουν. Παίρνονται μέτρα τα οποία, προβλέπονται μέτρα τα οποία οθούν ακόμα περισσότερο τα παιδιά της εργατικής λαϊκής οικογένειας στο να παρατάνε τις σπουδές τους, ή ακόμα μιλώντας και για τους σημερινούς μαθητές, σοβαρά εμπόδια στην πρόσβασή τους στα πανεπιστήμια. Ξεχωρίζει φυσικά και η ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια, εντός και εκτός των πανεπιστήμιων θα λέγαμε, γιατί είναι ένα γενικότερο ζήτημα η ένταση της καταστολής, που έχει τύχει σοβαρής αντίδρασης, αγανάκτησης και από τους φοιτητές και από το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους εργαζόμενους σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο πια μιλάει για μια πανεπιστημιακή αστυνομία, άσχετα μας, ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι το βασικό ζήτημα που είναι υπόλογη η πανεπιστημιακή αστυνομία, δηλαδή αν είναι υπόλογη στον εκάστοτε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ή αν είναι υπόλογη στις Πριτανικές Αρχές. Η ουσία της είναι ότι πρόκειται για μια αστυνομία εντός στρατοπεδευμένη, επί της ουσίας εντός των πανεπιστημίων, η οποία ανά πάσα στιγμή θα καταστέλει, η οποία ανά πάσα στιγμή σε συνεργασία και αξιοποιώντας μια σειρά μηχανισμούς που οικοδομούνται και φτιάχνονται και με αυτό το νομοσχέδιο παρακολούθησης, δεν θα αφήνει τίποτα όρθιο, μάλλον δεν θέλει να αφήσει τίποτα όρθιο, να το πούμε έτσι, γιατί δεν πρόκειται να περάσει αυτό στην πράξη, όσον αφορά τις συλλογικά αποφασισμένες διαμαρτυρίες του φοιτητικού κινήματος. Μάλιστα. Ως προς τα άλλα σημεία του νομοσχεδίου, ο προϋποθέσεις αγωγής. Ναι. Τώρα τι λέει η κυβέρνηση επί της ουσίας? Μιλάει για μια κοινή λογική. Mm-hmm. Αυτό είναι το μότο της. Είναι κοινή λογική. Οι φοιτητές, βάζοντας το όριο του νήσιν 2 επί της ουσίας, όταν περνάνε αυτό το όριο, να διαγράφονται ως φοιτητές από τα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, άμα θέλει να μιλήσουμε για κοινή λογική, η κοινή λογική είναι να βοηθιόνται οι φοιτητές που κυρίως για κοινωνικούς λόγους αναστέλουν την φοιτητική του ζωή, κυρίως δηλαδή για να δουλέψουν. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε για κοινή λογική, είναι να μιλήσουμε για το πώς διαχρονικά οι κυβερνήσεις, η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν οικοδομήσει πλέγμα φοιτητικής μέρημνας, στέγασης, σύντησης, για να μπορούν τα παιδιά αυτά να παρακολουθούν ουσιαστικά και χωρίς εμπόδια τις σπουδές τους. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κοινή λογική που τόσο πολύ κόπτεται η κυβέρνηση για τους φοιτητές, για τους μαθητές που περνάνε
με μικρούς βαθμούς, με χαμηλή βαθμολογία στα πανεπιστήμια. Ας μιλήσουμε επιτέλους για ποιο σχολείο διαχρονικά οικοδομείται σήμερα. Ένα σχολείο το οποίο δίνει με το σταγονόμετρο τη μόρφωση. Ένα σχολείο το οποίο είναι κυριολεκτικά εξοντοτικό και ψυχοφθόρο λόγω της ανταγωνιστικής φύσης που έχουν οι πανελλαδικές εξετάσεις και δεν μένει τίποτα στο παιδί, δεν μένει τίποτα στο μυαλό του επί της ουσίας. Αν θέλουμε να μιλήσουμε τέλος πάντων για την κοινή λογική που επικαλείται η κυβέρνηση, ας πούμε, ας βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά, τα οποία η μεγάλη πλειοψηφία τους έχουν στο μυαλό τους, έχουν επιλογές πανεπιστημιακών τμήματων, επιστημών που θέλουν να ακολουθήσουν, πώς θα τους δίνουμε τη δυνατότητα, ακόμα και αν την πρώτη φορά αποτυγχάνουν ή δεν γράψουν καλά σε ένα ή δύο μαθήματα, να ξαναδίνουν, κατοχυρώνοντας βαθμολογία. Κάτι που έχει απορρίψει και αυτή η κυβέρνηση, αλλά είχε απορρίψει και όταν συζητάγαμε πάλι για τον τρόπο πρόσβασης πριν δύο χρόνια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο κατά τα άλλα λαλίστατος κύριος Καβρόγλου. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν αιτήματα λογικά, τα οποία η κυβερνήση και η σημερινή κυβέρνηση δεν υλοποιεί. Αντί γι' αυτό επιδιώκει να βάλει κόφτες. Δηλαδή ουσιαστικά να παίζει όλο ένα και περισσότερο ρόλο, αυτή είναι η ουσία, η κοινωνική καταγωγή, το πόσο αντέχει η τσέπη των γονιών να βοηθήσουν τα παιδιά τους, παίζει αυτό περισσότερο ρόλο, ακόμα μεγαλύτερο ρόλο και βαρύνοντα ρόλο στην συνέχεια των σπουδών, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Κύριε Ιωαννίδη, θέλουμε να ξέρουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα γενικά ως προσαγωγές, ποια θα ήταν τα κριτήρια που θα ήθελε. Θα ήθελε εισαγωγή στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις, όπως συμβαίνει σε αρκετές χώρες. Θα ήθελε στα πανεπιστήμια εισαγωγή με προϋποθέσεις που τα ίδια τα πανεπιστήμια θα έθεταν. Καταρχήν να πούμε το εξής. Ναι. Ότι η διεθνή σπήρα έχει δείξει το αυτονόητο, θα έλεγα. Ότι όταν υπάρχουν κάποιες διαδικασίες υποτιθέμενης ελεύθερης πρόσβασης στα πανεπιστήμια, τελικά πολύ απλά οι φραγμοί και τα φίλτρα απλώς εντοπίζονται όχι στο σχολείο αλλά στο επόμενο επίπεδο, στο πρώτο έτος, τις περισσότερες φορές στα πανεπιστήμια. Μάλιστα, σωστό. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερον, φυσικά υπάρχουν μια σειρά κράτη καπιταλιστικά, μιλώντας για τη διεθνή πείρα, που οι ταξικοί φραγμοί και τα ταξικά φίλτρα μπαίνουν ακόμα πιο νωρίς. Και όταν έρθουμε πια να μιλήσουμε για ελεύθερη πρόσβαση, μιλάμε για ένα πολύ μικρό σώμα του μαθητικού πληθυσμού, γιατί η μεγάλη κρυσάρα, να το πω έτσι, έχει γίνει στα 11, στα 12 και στα 13 χρόνια. Κάτι που στην Ελλάδα ακόμα αυτό δεν έχει επιτευχθεί για μια σειρά κοινωνικούς λόγους που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η λαϊκή οικογένεια ακουμπάει στην... έχει ακόμα τον πόθο να δει τα παιδιά της να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια και κάνει και πάρα πολλές θυσίες οικονομικές για αυτό το λόγο. Άρα ελεύθερη πρόσβαση πουθενά δεν υπάρχει επί της ουσίας. Και όσοι προτείνουν κάτι τέτοια ουσιαστικά κινούνται είτε στα σύννεφα είτε ουσιαστικά προτείνουν άλλο τρόπο για να γίνεται το κόψιμο σε άλλο επίπεδο, όπως είπα και πιο πριν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσον αφορά την πρότασή μας, η πρότασή μας δεν είναι αποκομμένη από το τι συμβαίνει σήμερα στα σχολεία. Προφανώς εμείς, μιλώντας για μια σειρά μέτρα που θα βοηθήσουν τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, τους μαθητές της λαϊκής οικογένειας, που κατά κύριο λόγο πλήττονται από τις απανωτές αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης, θα μιλάγαμε για τη δυνατότητα που έχουν να δίνουν πολλές φορές, δηλαδή όχι μόνο μία χρονιά, έναν δυνατότητα που έχουν να έχουν περισσότερες επιλογές και στο μηχανογραφικό τους, κυρίως αυτό που είπα και πιο πριν, να μπορούν να κατοχυρώνουν βαθμολογία και φυσικά να επιλέγονται μια σειρά μαθήματα τα οποία θα μπορούν να τους βοηθήσουν, να το πω έτσι, να χτυπάνε, να απευθύνονται δηλαδή σε πολλαπλά επιστημονικά αντικείμενα. Αυτό από μόνο του φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα, αν δεν δούμε, αν δεν φωτίσουμε το βασικό που είναι το σχολείο που έχουμε. Αν το σχολείο δηλαδή δεν απεμπλακεί από όλη αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία, γιατί ξέρετε τώρα έχουμε ένα σχολείο, ειδικά το Λύκειο, το οποίο έχει καταντήσει
απανωτά να είναι ένα εξεταστικό κέντρο. Βέβαια. Μπορείς να το έχεις. Σωστό. Δεν μπορείς να το έχεις. Άρα λοιπόν η αντίληψή μας και τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και σήμερα ως μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην, να απαλλαγεί η λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά της από το φόρτο αυτό, από τα βάσανα αυτά που υπάρχουν, ως κάποιο μέτρο ελάφρυνσης. Φυσικά η αντίληψή μας συνολικότερα έχει να κάνει με το σχολείο, το ενιαίο 12χρονο όπως το λέμε εμείς, το οποίο θα δίνει επιπλέον ολόπλευρη μόρφωση στα παιδιά και δεν θα είναι φενάκι, δεν θα είναι τέλος πάντων αυτοσκοπός η πρόσβαση στα πανεπιστήμια, γιατί σε αυτές τις συνθήκες στις οποίες μιλάμε σήμερα δεν είναι όλα τα επαγγέλματα, δεν απαιτούν όλα τα επαγγέλματα επιστημονική ειδίκευση, αλλά και αυτά τα επαγγέλματα που δεν απαιτούν επιστημονική ειδίκευση χρειάζεται να είναι καλά πληρωμένα οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά που θα εισάγονται σε αυτά, να έχουν δικαιώματα στη δουλειά, δικαιώματα στην ασφάλιση, δικαιώματα στον ελεύθερο χρόνο, δηλαδή είναι ένα συνολικό πλέγμα των αναγκών που έχει σήμερα η νεολαία. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα θέλαμε από σας σχετικά με τα κρούσματα βίας εκ μέρους της αστυνομίας στις διαδηλώσεις τόσο των νέων όσο και άλλων φορέων. Βλέπουμε αυξανόμενη βία που είναι απίστευτη όταν την απομονώσεις από γεγονός σε γεγονός. Δώσε μας μια τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος πάνω σε αυτή την αστυνομική βία. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν εμείς όχι μόνο καταδικάζουμε την αστυνομική βία, αλλά αναδεικνύουμε και τη συνέχεια που υπάρχει, αλλά και την ουσία της, γιατί φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιλέγει την ένταση της καταστολής για να περάσει την πολιτική της. Δεν έχει να κάνει μόνο με την νεολαία, έχει να κάνει και με την νεολαία, αλλά να θυμηθούμε και πριν 2 μήνες την καταστολή στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Φαίνεται ότι εδώ έχουμε ένα σχέδιο της κυβέρνησης που δεν θα της περάσει απέναντι στην κρίση που έρχεται, την καπιταλιστική κρίση που είναι εδώ και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα, και η πανδημία λειτουργήσε ως καταλύτης επί της ουσίας για να εκδηλωθεί, να επιδιώξει να καταστήλει τη διαμαρτυρία η οποία ολοένα και φουντώνει και πατάει στην αγανάκτηση που υπάρχει και αυτή μεγαλώνει. Άρα λοιπόν αυτή είναι η ουσία της. Αυτή είναι η ουσία της και η νεολαία θα βρει τον τρόπο της και θα εκφραστεί απέναντι σε αυτή την καταστολή που υπάρχει. Και ήδη βρίσκει και σπάει στην πράξη της απαγορεύσης της κυβέρνησης. Και εμείς στηρίζουμε αυτές τις κινητοποιήσεις, τις αγωνιστικές, και θα ενταθούν και το επόμενο διάστημα και την επόμενη εβδομάδα με το συλλαλητήριο που έχει αποφασιστεί τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή. Μάλιστα. Κύριε Κυριάκο Ιωαννίδη, να σας ευχαριστήσουμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για αυτή τη σύντομη επικοινωνία. Είστε καλά. Θα θέλαμε και να σας έχουμε και στο στούντιο όταν το επιτρέψει αυτή η ιστορία με την πανδημία. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Γεια σας, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.